Θα σου φαίνεται το καρέ. Πήγαινε λίγο πιο μπροστά. Ναι. Και ας ξεκινήσει ο κύριος Καράβας. Τι κάνεις? Καλά, εσείς? Είμαι μια χαρά. Κάτι είπες για το καρέ, νομίζω, αν πήρε καλά τα αυτή μου. Θα σας αρέσει. Σου πάει πάρα πολύ. Ναι. Πώς είδες τη βαθμολογία από τα κορίτσια? Όπως συμμετοχές, κάπως έτσι πηγαίνουν. Τι ικανοποίησε ή όχι, αυτό θέλω να πω. Όχι, σίγουρα όχι. Ωραία. Ευχαριστώ. Τώρα, σε σχέση με τη σημερινή σου εμφάνιση, εγώ βλέπω όντως μία προσπάθεια, την οποία έχεις ξεκινήσει από κάπου, προσπάθησες να φτάσεις κάπου αλλού, φαίνεται το ταξίδι. Ναι. Δεν υπάρχει βέβαια το αποτέλεσμα στο 100%. Μου αρέσει αυτό που έχεις κάνει στα μαλλιά σου. Ναι. Φοράς μία ολόσωμη φόρμα η οποία σε κολακεύει πάρα πολύ, αλλά από τη στιγμή που φοράς μία ολόσωμη φόρμα, θα ήθελα ίσως πολύ έντονα κοσμήματα στο λαιμό. Α, εδώ, ε. Ναι. Πολλά κοσμήματα και έντονα κοσμήματα, μεγάλα κοσμήματα. Θέλετε περισσότερο, αυτό θα το κρατούσατε? Θέλω πολλά κοσμήματα. Μαζί μου αυτό? Ναι, ναι, ναι. Άρα πρέπει να το βάλω παραπάνω. Τη φόρμα που φοράς. Τη φόρμα που φοράς, έτσι. Okay. Και ίσως να άλλαζα και αυτό το γουνάκι το ροζ με ένα μαύρο παλτό, με κάτι το οποίο να ήταν, να είχε περισσότερο όγκο. Μου λείπει δηλαδή πολύ όγκος. Okay. Ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα. Έλενα. Ναι, εγώ. Εσύ είσαι η Έλενα. Εγώ, ισχύει. Λοιπόν, Έλλη μου, έχει γίνει μία προσπάθεια. Έχεις βγει έξω από το κουτί σου. Ναι, 100%. Ναι. Τώρα, αυτή η φόρμα η ολόσωμη φοράς, την οποία την έχω δει πάρα πολλές φορές στα social media, σε γυναίκες πάρα πολλές, τα τελευταία τριετία, τετραετία θαρώ, δεν την αντέχω καθόλου και δεν μου κάνει τίποτα, δεν με παραπέμπει σε τίποτα το extravagant αυτό που λέμε. Εγώ το σκέφτηκα ότι... Είναι μια ωραία βάση λοιπόν για να ξεκινήσουμε για μια αρχάρια που τώρα πειραματίζεται. Ναι. Από πάνω αυτό θα έπρεπε να κρυφτεί για μένα, δηλαδή αυτή η γούνα που φοράς που μου αρέσει εξαιρετικά το χρώμα θα έπρεπε να είναι πάρα πολύ μακριά και πάρα πολύ μεγάλη. Εντάξει, στα μαλλιά σου αυτό που έχεις κάνει δεν μπορώ να πω ότι σου πάει. Όμως, είναι κάτι διαφορετικό και ξεχωριστό. Ναι. Είναι μια προσπάθεια που δεν μπορώ να μην εκτιμήσω. Ευχαριστώ. Εντάξει. Ναι, κατάλαβα. Και η σάλα με υγεία. Τα κατάλαβες όλα, τα εξήγησα πάρα πολύ καλά. Δύο. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα την καθόλου σεμνή αυτή τελετή θα ολοκληρώσει ο κύριος Κουδουνάρης. Ο οποίος χαιρετάει πια. Αποκαμωμένος από όλα αυτά που έχουν γίνει, χαιρετά. Ναι, κοίτα, Έλλη μου, είμαστε πολύ μακριά από το extravagant, αυτή την εμφάνιση. Αυτό είναι μια εμφάνιση που σίγουρα έχει μια προσπάθεια, αλλά καταλήγει να είναι μια φορτωμένη και φλίαρη εικόνα, η οποία ούτε σε κολακεύει, ούτε προσφέρει κάτι, ούτε σε σένα, δηλαδή δεν σε αναδεικνύει για κανένα λόγο, ούτε και σε εμάς και σε κανένα γενικός. Είναι κακόγουστο. Δεν ταιριάζει τίποτα με τίποτα. Δεν νομίζω ότι μπορείς να κυκλοφορείς κάπου έτσι, εκτός κι αν είναι ένα θεματικό πάρτι τύπου κιτσερέλα. Τέλος πάντων, τουλάχιστον προσπάθησες. Ναι. Τουλάχιστον νόμιζες ότι είσαι extravagant. Ναι, κάτι είναι και αυτό. Βάλε το ένα το καλό. Εντάξει, δεν πειράζει. Έλλη μου. Ευχαριστώ. Καλή επιτυχία σου εύχομαι, αγάπη μου. Μπορείς να επιστρέψεις. Ευχαριστώ πολύ.